Θύμα ληστείας έπεσε τα ξημερώματα, όπως καταγγέλει ο ξάδελφος του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Άρης, μέσα στο σπίτι του σε χωριό της Σιμαθίας. Όπως υποστηρίζει, οι ληστές που εισέβαλαν ψέκασαν με σπρέι τόσο τον ίδιο όσο και τα μέλη της οικογένειάς του και άρπαξαν πάνω από 240.000 ευρώ, που ήταν η εισπράξη των κυτρινόμαυρων από τον αγώνα με τη Μόλντε. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης έχει όλες τις λεπτομέρειες. Γιώργο. Η καταγγελία έγινε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα της Νάουσας και σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται το θύμα, που είναι εξάδερφος του Προέδρου της ΠΑΕ Άρης, έκαναν φτερά 246.000 χρήματα από τις εισπράξεις του αγώνα μεταξύ της ομάδας Θεσσαλονίκης, του Άρη με την Μόλντε. Επέστρεψε σπίτι του μετά τον αγώνα, έπεσε για ύπνο και το πρωί που ξύπνησε, σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς, αντιλήφθηκε τη ληστεία. Ένιωθε μία ζάλη και ο χώρος του σπιτιού ήταν άνω κάτω, τα δωμάτια ήταν ανάστατα. Άγνωστοι έβαλαν σπίτι του, σύμφωνα με την καταγγελία του, ψέκασαν με σπρέι τόσο τον ίδιο όσο και τη σύζυγό του, αλλά και το παιδί τους. Κοιμόντουσαν όλοι, πήραν τα χρήματα και έγιναν καπνός. Τώρα οι αστυνομικοί που εξετάζουν όλα όσα τους κατήγγειλε ο ξάδερφος του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Άρης αναζητούν και τους δράστες, Γιώργο. Γιώργο, να σας ευχαριστούμε πολύ.